που ζητάμε το αυτονόητο. Δηλαδή να μας πάρουν σε ένα σπίτι που είναι, μπορεί να ζήσει άνθρωπος. Δέκα ολόκληρα χρόνια διαρκεί η οδύσσια τετραμελούς οικογένειας που διαμένει στον προσφυγικό συνοικισμό Αγίου Μάμας στην περιοχή Αρχαγγέλου στη Λευκοσία, καθώς το σπίτι τους κρίθηκε ακατάλληλο για διαβίωση από το Τμήμα Πολιοδομίας και Οικίσεως. Ήταν εδώ μέσα στην πολυκατοικία του πριν 20 χρόνια. Το λοιπόν. Πριν 10 χρόνια ήταν και κάμα τέσεις της πολυκατοικίας δάμε, πόσο σε την κατάσταση βρίσκεται. Mm-hmm. Το λοιπόν. Και κρίναν την ακατάλληλη, τουλάχιστον έτσι μας είπαν δάμε. Τι είναι που ήταν και κάμαν, ότι ήταν κατάλληλοι και ήταν και κάμαν κάτι ψευτοδιορθώματα και βάλασαν και στήλους για τα μπαρκόνια, ήταν ξεκινήσαν να γέρνουν τα μπαρκόνια. Οι φθορές του χρόνου και της εγκατάληψης στο χτίσμα είναι πλέον ορατές και επικίνδυνες. Αδιάψευστος μάρτυρας, οι εικόνες που κατέγραψε το alphanews.live. Οι τείχοι καταραίουν. Τα παράθυρα έχουν ξυλωθεί και οι ένοικοι είναι χτεθειμένοι στις καιρικές συνθήκες. Να ξεκινούν να πέφτουν κάπου τα μπαλκόνια και φτάσαμε στην απόγνωση πλέον. Δεν ξέρουν τι να κάνουμε. Ρωτάς τους, περιπέζουσε, να του η Δευτέρα να το δούμε, την άλλη Δευτέρα, στέλνουν μαζί στον άλλο. Η κατάσταση τόσο στο εσωτερικό και όσο και στο εξωτερικό του σπιτιού είναι δραματική. Όπως μας εξήγησε ο κύριος Γιορκάτζης, αναγκάζεται να βάφει το σπίτι κάθε τρεις μήνες επειδή η μούχλα πρασινίζει όλους τους τοίχους και φοβάται για την υγεία και την ασφάλεια των παιδιών του. Το 15 ήταν και έκαναν πιο πολλά διορθώματα. Στις τρεις εβδομάδες έπαιζε το ταβάνι της πάνω. Μετά από ένα μήνα έπαιζε μπας το γιο μου. Όπως έπαθαν πάνω έπαιζε μπας το γιο μου. Εντάξει, μου ουρανούν μετά στρατό να μου αλλάξουν τα τούτα, μου βάλουν αλουμίνια πράγματα για να μην κάνω τίποτε. Στο τέλος εγκρίσαν μου το σπίτι ούλο. Μάταια, ο κύριος Γιορκάτζης επιχειρεί εδώ και χρόνια να βρει λύσεις στο πρόβλημα που αντιμετωπίζει και απαντήσεις από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες. Οι προσπάθειές του προσκρούν στον τοίχο της γραφειοκρατίας και των δεδαλωδών διαδικασιών που προνοούν οι νομοθεσίες. Μετά που πήγαμε, ερωτήσαμε να μου γίνεται, να μας φύγουν, δεν θα μας φύγουν. Ήταν και κάναμε κάποια διορθώματα δαμή το 2015. Το λοιπόν, ψευτοδιορθώματα δηλαδή. Και ό,τι έκαμας είναι πέζαν πάνω μας. Εντάξει, είπαμε μας ότι εσύ του Κόκυπρα γίνει πολυκατοικίας, έφερες διορθώσουν τελικά και ψευτοσάζαν τέλος πάντων. Όταν ήρθε το μωρό μου, πλέον δεν μπορούσα να το βάλω το μωρό μέσα στο σπίτι και πήγα ξανά και είπα μου να κάνω γραπτό στη διευθύντρια της πολυδομίας. Γραπτή επιστολή, την οποία έκαμα, απάντησε μας περίπου σε 6 μήνες. Και όντως έγραψε μας ότι διόμαστε να τριών υπνοδοματιών διαμέρισμα σπίτι τέλος πάντων. Απλώς δεν υπάρχει όμως διαθέσιμο. Και θα έρθουν να μας το ψευτοδιορθώσουν παλέ μέχρι νεοδέα. Ο κύριος Γιορκάτζης ζητά την άμεση λήψη μέτρων και νέα αυτοψία από τους αρμόδιους φορείς, ώστε να επανεξεταστεί το αίτημά του για επιδιόρθωση των ζημιών ή μεταφορά του ιδίου και της οικογένειάς του σε άλλο υποστατικό. Κάποιοι εφίασαν πολύ, πολλοί έπαιραν πολύ. Τώρα επιλεκτικά κάποιους έπαιραν πολύ, τώρα δεν ξέρω. Τουλάχιστον να έρθουν να το δουν ξανά ακόμα μια φορά. Αν νομίζουν ότι μπορούν να κατοικήσουν, είναι να έρθουν δαμέ να κατοικήσουν. Στην ίδια προσφυγική πολυκατοικία διαμένουν άλλες 10 οικογένειες που αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα.